βρίσκεται κοντά μας η Ελένα Γερμίλοβα, μέλος του Ρώσικου Συλλόγου. Καταρχάς, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα εγγένεια που κάνετε σήμερα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε εδώ στην Κεφαλονιά. Και η πρώτη μου ερώτηση θα είναι να μας πείτε δύο λόγια για το σκοπό του Συλλόγου που έχετε διοργανώσει. Πρώτα απ' όλα, διοργανώσαμε το Σύλλογο για να μην χαθεί η γλώσσα μας, τα έθιμά μας. Είμαστε οι περισσότερες εδώ οι γυναίκες. Έχουμε έναν πρόεδρο άντρα μόνο, αλλά οι περισσότερες είμαστε γυναίκες και είμαστε παντρεμένες με Έλληνες και μεγαλώνουμε τα παιδιά Ρώσο-Ελλήνων. Και ο σκοπός μας να ξέρουν και τα παιδιά μας και εμείς να κρατάμε και τη γλώσσα μας και τα έθιμά μας και να δείξουμε και στους υπόλοιπους ότι τι υπάρχει στη Ρωσία, πώς γιορτάζουμε τις γιορτές μας, τι κάνουμε εμείς. Και για να ξέρουν άνθρωποι, γιατί για περισσότερους η Ρωσία ήταν, εντάξει, ήταν μία δύναμη που εισάγει παντού, εξάγει πετρέλαιο και αέριο, αλλά δεν ξέρανε πάρα πολύ και για τις στολές μας, για τα έθιμά μας. Γι' αυτό. Και δεύτερον, θέλω να τονίσω τώρα στις μέρες μας που γίνονται αυτά στη Ρωσία, Ουκρανία, δηλαδή περισσότερο στην Ουκρανία. Εδώ βλέπουμε πολλές εθνικότητες. Είναι ενωμένοι όλοι μαζί, και Ρώσοι και Ουκρανοί, και από το Καζακστάν έμαθα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ. Δηλαδή είμαστε όλοι ενωμένοι και δουλεύουμε μαζί για έναν σκοπό, όλοι οι Ρωσόφωνοι μαζί, έτσι. Είμαστε από τη Ρωσία, Ουκρανία, Καζακστάν, που μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, μας ενώνει μόνο η ρώσικη γλώσσα. Γι' αυτό ο σύλλογος λέγεται Ρωσόφωνων και Ρωσόφιλων. Και δεν έχουμε πρόβλημα μεταξύ μας, και αυτά τα πράγματα που γίνονται, εγώ πιστεύω, γίνονται μόνο για πολιτικούς σκοπούς και δεν αγγίζουν εμάς. Εμείς είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και θέλουμε να δείξουμε αυτό και σε όλο το υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα γιορτάζουμε τα εγγένεια του Συλλόγου, γιορτάζουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας και επίσης ακούσαμε εδώ ότι γιορτάζουμε και μια γιορτή που λέγεται Μάσλινιτσα στη Ρωσία. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη γιορτή. Πρώτα απ' όλα, εμείς διώχνουμε το χειμώνα για να καλωσορίσουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι. Γι' αυτό και το γιορτάσουμε πλούσια, πλουσιοπάροχα. Αυτό, όλα αυτά τα φαγητά είναι προσφορά των μελών μας. Εμείς τα μαγειρέψαμε, εμείς τα φέραμε, εμείς τα στήσαμε και σας το προσφέρουμε όλα δωρεάν. Επίσης και τα κρασιά μας και καφέ και ποτά και ροφήματα, για να χαρείτε μαζί μας και να γιορτάσετε μαζί μας την εθνική μας γιορτή. Θα χορέψουμε λοιπόν, θα τραγουδήσουμε, θα φάμε και θα περάσουμε απλά καλά με το Ρώσικο Σύλλογο.